εικόνα. Μετά από μένα θα μιλήσει, θα μιλήσει αρχαιολογικά η Χριστίνα για να σας εξηγήσει πάρα πολλά πράγματα. Η Χριστίνα ήταν που ξέρει, γιατί εγώ δεν γνωρίζω. Αμέσως μετά τη Χριστίνα θα μιλήσει σαν επίτιμος καλεσμένος ο Μιχάλης ο Βασιάτος που και εκείνος ξέρει. Και αμέσως μετά η φωτογράφη μας, ο Γιώργος ο Παναμίδης και ο Κώστας ο Τσέκος. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ. Πραγματικά είναι μια ξεχωριστή μέρα για το χωριό μας. Θέλω να το παρακολουθήσετε και τα λέμε μετά. Ευχαριστώ. Παρουσιάζουν και μία ακόμα φορά πιο αντιπλημμένη και με νέες ομάδες φωτογραφιών την έκθεση με τίτλο «Μηνύα Αστρόβουτα», που πέρσι το Μάρτιο για πρώτη φορά είχαμε τη χαρά να απολαύσουμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Οικουμενίτσας. Και αφετέρου, γιατί αυτή η εκτίμηση γίνεται στο πλαίσιο. Η περιοδική έκθεση με φωτογραφίες από αρχαιολογικούς χώρους, οικισμούς, κάστρα, εκκλησίες και εξοπλίσια, σε φόντο αστερισμούς και ουράνια φαινόμενα, έτυχε εξαιρετική ανταπόκριση στην Οικουμενίτσα και στη συνέχεια φιλοξενήθηκε από την Ομοσπονδία Ουγγάρα στην Αθήνα, όπου παρέμεινε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Φίλοι και συνοδικόροι σε ένα ταξίδι ημινών, σε νυχτερινές εξομοιήσεις και φωτογραφίσεις, σε αρχαιολογικούς χώρους, κάστρα, εκκλησίες και μονές της Εσπορδίας, θεωρώ ότι ούτε οι ίδιοι μπορούσαν να φανταστούν το τεράστιο πλούτο και την απεξάρτητη ομορφιά του τόπου. Το αποτέλεσμα, άλλωστε, μπορείτε να το απολαύσετε και εσείς σήμερα. Πιστέψτε με όμως ότι ακόμα και εγώ, μετά από τόσα χρόνια δουλειά στην εταιρεία αρχαιοτήτων σε ολόκληρη την Εσπορδία, δεν μπορούσα να φανταστώ πόση μαγεία κρύβει μία νυχτερινή λήψη. Και τι συναισθήματα γεννιούνται για τα μνημεία, τον πολιτισμό και την κληρονομιά. Θα ξεκινήσω λοιπόν την αναδρομή στο παρελθόν μας από τον πύργο Αγίου στη Χερσόνησο της Λιβιάς, στο Λοφίσκο, στο κέντρο του κάμπου, ένα καθαρά στρατιωτικού χαρακτήρα χώρο που ίσως έχετε επισκεφτεί στο παρελθόν σε καλοκαιρινές εκδηλώσεις και φορείς αυτοκίνητου. Την ΕΛΕΑ, την πρώτη πρωτεύουσα της αρχαίας Ευρωδίας και έδρα του φίλου των ελαιακών δεσποτών στα βουνά της Παραμυθιάς με τα εντυπωσιακά πληγωνικά της στήλης. Τα αρχαία γείτανα, πολιτικό κέντρο των δεσποτών και δεύτερη κατά σειρά αρχαιότητας πρωτεύουσα της αρχαίας Ευρωδίας. Που πέρα των θεατρικών και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων στο θέατρο, όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες, χρησιμοποιήθηκε και για πολιτικές συγκεντρώσεις του κοινού των δεσποτών, στο οποίο συμμετείχαν οι εκπρόσωποι διάφορων δεσποτικών φίλων. Στη συνέχεια, τον οικισμό της φανωστής Ντόλιας, στον Παραπόταμο, που λόγω της θέσης της κατοικήθηκε αδιάλειπτα από τον 4ο αιώνα π.Χ. έως την Οθωμανική περίοδο, καθώς ήμουν και όλη την παιδινή έκταση βόρεια και νότια του μέσου Καλαμά. Όλοι φαντάζομαι θα έχετε εντυπωσιαστεί από το μουσουλμανικό τέμενος που διακρίνεται και από την παλιά εθνική οδό Οικουμενίτσας Ιωαννίνα. Αλλά και τον εκδεδομένο οικισμό του Δημοκάστρου στην αρχαία Ελλήνα, δίπλα από τον όρμο Καραβοστάση στην Πέδρα. Με μια εξαιρετική θέα προς το νότιο κομμάτι της Κέκυρας, τους Παξούς, τους Αντίπαξους και τη Λευκάδα. Κατά τους Βυζαντινούς χρόνους χτίζονται επίσης κάστρα και οχυρωμένες εγκαταστάσεις, όπως τα κάστρα στη Λίζιανη, στη Σκάλα Ζωριάνου, στην Πλαβητή, στις Πέντε Χριστιές, τη Ραβενή, αλλά και τη Λοσίνα, στα σύνορα πλέον με τη Μολοσία. Δεκάδες πέτρινα γεφύρια για την διευκόλυνση των διαβάσεων των ποταμών Καλαμά και Αχαίροντα, αλλά και μοναστήρι, όπως του Γεωμερίου, που ιδρύθηκε το πρώτο μισό του 14ου αιώνα από τον Όσιο Νίλο, αλλά και στους πρόποδες της Βουκάνας, στη Μονή του Αγίου Γεωργίου της Καμίλης. Ενδεικτικά τη συνέχιση της κατοίκησης στις αρχαίες θέσεις, αναφέρω το παράδειγμα του κάστρου του Αγίου Δωμάτου, την Παραμυθιά, που πήρε το όνομά του από τον Αΐσκο του Προστάτη της Παραμυθιάς, Αγίου Δωμάτου, και είναι χτισμένο σε μια φυσικά οχυρή θέση και ελέγχει τις φυσικές διαβάσεις προς τις κοιλάδες του Καλαμά και του Αχαίροντα, καθώς και τη διάβαση ελευθεροπορίου οδών. Ιδιαίτερη μοίρα πρέπει ωστόσο να γίνει και για τα χωριά του Σουλίου. Το απρόσιτο του φυσικά οχυρού οροπεδίου μεταξύ των βουνών Παραμυθιάς και Σουλίου προσέλκυσε ήδη από τον 16ο αιώνα το ενδιαφέρον διαφόρων πολιτιστικών ομάδων προς την νότια Αυγανία και τις παιδινές περιοχές της Πλωτίας, οι
οποίες κατέφυγαν στα βουνά για να αποφύγουν την καταπίεση και να ζήσουν ανεξάρτητα. Εντυπωσιάζουν τα καλοκτισμένα πέτρινα σπίτια, κάποια από τα οποία ανήκαν σε οικογένειες γνωστών από την αρχηγό της Επανάστασης, του Καβέλα, του Μπότσαρη, το Φούγγι, αλλά και το Κόρι της Κιάφας, το οποίο χτίστηκε από τον Αλή Πασά μετά από την πτώση του Σουλίου, ώστε να εξασφαλίσει τον πλήρη έλεγχο της περιοχής. Κατάσπαρτα παντού στον τόπο μας, μικρή ναή και εξοκλήσια, η παλαιοχριστιανική βασιλική της Καραμυθιάς, που βρίσκεται στη θέση Χάλασμα, κοντά στην κοινότητα Χρυσαυγή, Δέλιαμη, ο Άγιος Αθανάσιος στην Κεραμίτσα, η Παναγία της Σίδερης στα ερείπια μιας αρχαίας Βικτωρίας, ο Άγιος Μινάς στο Κόκκινο Λιθάρι, με ιστορία που κάνεται στα βάθη του Λιώνου και καλύπτεται με πλήθος τρίλο του παραδόσεων, η Αγία Παρασκευή στο Κούκι Σουλίου. Η μαγευτική ως δίνα χώρισε μεγάλη ακμή στη διάρκεια των ύστερων Βυζαντινών, τον 13ο και 14ο αιώνα και τον πρώτο Βυζαντινών αιώνων, τον 15ο μέχρι τον 17ο, αλλά και ο προφήτης Ηλίας του Κλησίου και ο Άγιος Γιώργης του Φινίκος. Και άλλα πολλά σε εξαιρετικές τοποθεσίες με πανέμορφη θέα, όπως το κάστρο στο Ελευθεροχώρι, που είναι ανατολικά της Παραμυθιάς, κοντά στην Εγνατία Οδό, και τα ερείπια στον παραδοσιακό οικισμό του Βραγωνά, που βρίσκεται σε ένα λόφο νοτιολογικά των Σιδότων και αποτελείται από περίπου 50 επόμενα σπίτια, και μερικά από αυτά που θα δείτε εδώ πέρα, με στην έκθεση. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, θα σας αφήσω να απολαύσετε τις φωτογραφίες της έκθεσης, άλλωστε θα είμαι στη διάθεσή σας για οποιασδήποτε εκκρεμίσεις για τους αρχαιολογικούς χώρους και συγκρονίες του τόπου. Θέλω να πω στον Γιώργο και τον Κώστα για μια ακόμα φορά συγχαρητήρια για το εκπληκτικό αποτέλεσμα, το πάθος τους και το μεράκι τους. Περιμένουμε και άλλα από αυτούς στη συνέχεια. Και βέβαια οι ομορφιές του τόπου μας είναι ανεξάρτητες και από εμάς περιμένουμε να τις ανακαλύψουμε. Θα αναφερθώ τέλος και στον εκπαιδευτικό σύλλογο του Κλησίου και Αμαστολική για την πρωτοβουλία του αυτή που με το μεράκι και την προσωπική του δουλειά μας χάρισε αυτή την όμορφη εκδήλωση. Και εύχομαι να αποτελέσει μόνο την αρχή. Μπορείτε στο ότι να βρίσκεται στην άκρη της Ελλάδας, λόγω όμως ακριβώς αυτής της θέσης, αποτελεί ταυτόχρονα και μία αφετηρία ενός ταξιδιού στην ιστορία και τον πολιτισμό. Σας ευχαριστώ. Φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζω και εγώ απόψε σε αυτή την όμορφη έκθεση του Γιώργου του Μαραμίδη και του Κώστα του Τσέκα, οι οποίοι τρέξαν όλο το θρησκευτικό πεδίο για να αναγνώσουν μέσα από αρχαία κάστρα, παλιές εκκλησίες, πύλες, χωριά και χίλιες δυο χαράδες και κορυφές βουνών τη μικρή καρδιά της Θεσπρωτείας. Μια Θεσπρωτείας που είναι πάντα εδώ, από τους αρχαίους χρόνους, που ανασένει πριν ακόμα έρθουν οι πρώτοι Ινδοευρωπαίοι κάτοικοι και την ανακαλύψουν. Μια Θεσπρωτεία η οποία βρίσκεται στο στόμα των Πελασγών. Μια Θεσπρωτεία που βρίσκεται στο στόμα των Σλάβων. Μια Θεσπρωτεία που συνεχίζει σήμερα να ζει στο στόμα των Ελληνόφωνων. Αυτοί οι δύο μας ξύπνησαν παλές θύμησες. Εγώ δεν θα σταθώ στο ότι τα αρχαία τα ξέρουμε όλοι. Όλοι ξέρουμε τα ονόματα των οικισμών που φωτογραφήθηκαν. Όλοι ξέρουμε τα ονόματα των κάστρων που μας τα εξήγησε πολύ καλά η Χριστίνα πριν από λίγο. Αλλά εγώ θέλω να δείξω σε κάτι πολύ πιο σπουδαίο. Το ρόλο που έπαιζαν οι αστερισμοί στη δημιουργία των κοινοτήτων. Ποτέ δεν φτιάχναν έναν οικισμό σε ένα σημείο αν πρώτα οι μάγοι της φυγής δεν ξεκαθάριζαν το σημείο, το χώρο, γιατί ο χώρος και ο χρόνος ήταν αλληλένδετοι, ήταν στενά δεμένοι, έτσι που να μην μπορεί να δώσει την έγκριση ο μάγος της φυλής να φτιαχτεί το πρώτο λιθάρι και να τοποθετηθεί στο κάστρο, στον οικισμό. Είμαστε πάνω σε έναν ιερό βράχο, το βράχο της Πλεσίβητσας. Όταν ήρθαν οι καθυστερημένοι Ινδοευρωπαίοι να φτιάξουν εδώ ένα χωριό, μην ξεχνάμε ότι ποτέ κανένα χωριό δεν φτιάχτηκε από την αρχή. Πάντα υπήρχαν προγενέστερα ερείπια. Πάντα όταν ψάξουμε κατά τα θεμέλια των σπιτιών μας, θα βρούμε να μας φωνάζουν οι αρχαίοι Έλληνες, να βοούν. Εκεί βρίσκονται και μας περιμένουν την αρχαιολογική σκαπάνια. Εκεί λοιπόν βρισκόταν
ο γυμνός βράχος, ο Γλέτσιβιτς. Αυτό ακριβώς σημαίνει το όνομα του χωριού που σήμερα μας φιλοξενεί, που σήμερα ο Πολιτιστικός του Σύλλογος μας παρουσιάζει αυτή την όμορφη έκθεση. Γιατί όμως δημιουργήθηκε ακριβώς η Γλεσίβιτσα σε αυτό το σημείο? Γιατί τα αστέρια το έδειχαν αυτοί οι συγκεκριμένοι αστερισμοί που έπρεπε να γίνει το κάθε χωριό. Πριν από λίγο καιρό, αν ακουγόταν αυτή η ιδέα, θα φαινόταν τελείως εξωπραγματική. Όμως ένας 15χρονος νεαρός από τον Καναδά φρόντισε να αποδείξει πριν από λίγους μήνες την ακρίβεια αυτής της θεωρίας. Βρήκε ότι από τα αστέρια ενός συγκεκριμένου αστερισμού έλειπε μία πόλη των Μάγιας στη Χερσόνησο του Ικατάν στο Μεξικό. Και όταν οι αρχαιολόγοι ακολούθησαν τη σκέψη ενός μικρού παιδιού, γιατί ένα μικρό παιδί μπορεί να μας δείξει την αλήθεια, βρέθηκε ότι υπήρχε μία πυραμίδα και σπίτια. Άρα λοιπόν, ό,τι παρουσιάζεται στο στερέωμα βρίσκεται και κάτω, στα πόδια μας. Ακριβώς τα σημεία που παρουσιάζουν αυτοί οι δύο φωτογράφοι είναι τα πανάρχια σημάδια των αστερισμών πάνω στο έδαφος. Και τα τοπονύμια είναι επιγραφές γεγριμένες επί του εδάφους. Δηλαδή, το κάθε όνομα, όποιο όνομα και αναφέρει προηγουμένως η Χριστίνα, έχει να κάνει με αυτό σκοτεινό μεσαίωνα, ο οποίος μπορεί να γίνει φωτεινός μέσα από την ετυμολόγηση των οικονομίων. Το γαδίκι φωτογράφησαν, λέει, γκάρα. Είναι το φρούριο, το οχυρό, διότι ο Αλέξανδρος, μην ξεχνάμε, ότι πέρασε από το γόρδιο δεσμό, από ένα δηλαδή οικισμό πάνω σε ένα κάστρο και έκοψε με το σπαθί του το γόρδιο δεσμό της Ασίας. Γόρ, και την ίδια στιγμή γαρδίκη σε εμάς. Παντού στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν τοπονύμια που μπορούμε να τα ανακαλύψουμε. Ας ακολουθήσουμε λοιπόν τα βήματα των δύο φίλων φωτογράφων, οι οποίοι κατάφεραν να μας ξυπνήσουν αρχαίες μνήμες, να μας δείξουν τη συγγένεια του πάνω με το κάτω, να μας δείξουν τι σημαίνει αστερισμός και ποια είναι η θέση των οικισμών κάτω στη γη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Έτσι ήρθαμε σε επαφή.
και αποφασίσαμε να γυρίσουμε μαζί τα μνημεία της Εσποδίας στην Ήτα. Άλλωστε, όπως ξέρετε, εντάξει, δεν πας και Ήτα μόνος σου κάποτε έτσι εύκολα. Ήταν και μια καλή συντροφιά και συνοδηγόρος σε αυτή την προσπάθεια. Οπότε, ξεκινώντας από την αρχαία Φανωτή, στο Δίκορο Αγίου, στην αρχαία Κιτάν, ανεβήκαμε στο κράσο Ελευθερφορείου, μια πολύ κρύα νύχτα. Όλα αυτά που σας λέω τώρα κάτι έρχεται χειμώνα του 2014. Οι φωτογραφίες συνεχίστηκαν και το 2015. Στην αρχαία Ελέα, πάνω στο Σούλι, στο κάστρο της Κιάβας. Αυτό που ζήσαμε είναι πραγματικά εξωπραγματικό. Δηλαδή να ζεις στους αρχαιολογικούς χώρους όχι την ημέρα αλλά τη νύχτα. Έτσι. Είχε τους κινδύνους του, αλλά η αλήθεια είναι ότι αν είσαι προσεκτικός τη νύχτα και όντως είσαι πιο προσεκτικός, αν υποβάλλεται να το ζήσεις με κάποιο τρόπο, δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα ακόμα και αν την γυρίζεις σε διάφορη νύχτα. Ειδικά στα βουνά της Εσποδίας. Και οργανώθηκε η πρώτη έκθεση στο μουσείο της Οικουμενίτσας, όπου και όπως σας είπε και η κυρία Χριστιανακάκη, είχαμε μεγάλη προσέλευση και από εκεί και πέρα ξεκίνησε και η Αθήνα, πήγε στον Ολί και τώρα πλέον είναι εδώ πέρα στο πλαίσιο. Εγώ και όπως σας έχουν πει άλλωστε από την πρώτη έκθεση που είχαμε διοργανώσει, ότι η έκθεση είναι διαθέσιμη σε οποιοδήποτε θέλει να τη χρησιμοποιήσει και φυσικά βγάζουμε και τον τόπο του μέσα, όπως τώρα έχουμε την φωτογραφία στο πλαίσιο. Θα ήθελα λοιπόν να σταθώ σε κάποιες φωτογραφίες οι οποίες έχουν ιδιαίτερη σημασία για μένα και θα τις δείτε σε μεγάλο μέγεθος και στην έκθεση μέσα. Ξεκινάμε με αυτή που βλέπετε εδώ πέρα τώρα, τον προφήτη Διαπλαισίου. Ήταν, θυμάμαι, πέρυσι, το 2015 το Μάιο ή Απρίλιο. Απρίλιο. Που λαφταρούσαμε να δούμε το Γαλαξία. Γιατί όσον αφορά τους σημερινούς μήνες, συγγνώμη, ο Γαλαξίας γενικότερα είτε ανατέλει αργά, δηλαδή νωρίς το πρωί για μας, είτε δεν φαίνεται το κέντρο του, που είναι στο δεξιό σημείο όπως βλέπετε στην εικόνα. Τον Απρίλιο λοιπόν, προς τα τέλη Απριλίου και το Μάιο τώρα, έχουμε και τώρα Μάιο άλλωστε, αρχίζει πλέον ο Γαλαξίας και ανατέλει νωρίτερα, δηλαδή ξεκινάει πίσω από τα βουνά στην Ανατολή, περίπου στις 12 το βράδυ. Και όσο πλησιάζουμε το καλοκαίρι θα δουλεύουμε πάνω στο γράμμιο στερέωμα όλο και πιο νωρίς. Δηλαδή δεν είχαμε για 10 γράμμα το βράδυ και ακόμα νωρίτερα. Συμβαίνει λίγο φωτογραφία, πήγαμε οριακά. Ανεβήκαμε στο τοφή τελεία πλαισίου 4 ώρα το πρωί. Πρόλαβε και έφραγε ο Κώστας μια φωτογραφία με αποτυπωμένο από το Γαλαξία κανονικά και μετά πήγα να φέρω εγώ αυτή την πανοραμική. Και εκεί τώρα έλεγα ότι δεν πήγαινε πλέον ουρανός. Δεν είχα προσέξει ότι πίσω από τα βουνά, αριστερά βλέπετε την Μουργκάνα, δεν είχα προσέξει ότι πίσω από τα βουνά είχε αρχίσει να χαράζει. Απλά η φωτοευαισθησία της μηχανής ήταν τόσο δυνατή που είχε καταγράψει τις πρώτες ακτίνες του ήλιου. Οπότε αυτή η φωτογραφία έγινε οριακά. Δηλαδή 10 δευτερόλεπτα αργότερα ο Γαλαξίας είχε απλά σβήσει και είχε ξημέρωση. Γι' αυτό λοιπόν και έχει ιδιαίτερη σημασία για μένα. Επίσης έχει ιδιαίτερη σημασία για μένα διότι όταν πρωταδέλεγα στο προθήνι τη Λίδα Πλαισίου έπαθα την πλάκα μου να το πούμε έτσι κοινά. Είναι απίστευτη έκκληση. Είναι απίστευτη. Λοιπόν, πάμε στην Ήλα του Θεού. Λοιπόν, υπάρχει μεγάλη ιστορία που σε απαθή. Το Σεπτέμβρη του 2015 ξεκίνησα να μαζί με τον Γιώργο, τον αδελφό της σύζυγου μου, την οποία παραβρίσκεται εδώ σήμερα, 6 ώρα από την Πέρδικα για να βλέπουμε πάνω στο Μουργκάνα. Έτσι απλά. Πολλοί μου λέγανε είναι επικίνδυνα, πρόσεξε το, αλλά έπρεπε να βλέπω νύχτα. Οπότε μετά από 2,5 ώρες και από τον δρόμο του Ιλιά, από πάνω εμείς είναι χρηματόδοξος, ο οποίος φτάνει ουσιαστικά στην προτυπογραμμή. Με ένα ταξιαπλό 4x4 το κίνημα. Και στο τριγυρνό πλέον ήμασταν επάνω και μετά από 20 ευρώτα περπατούσαμε πάνω στην θυμισμένη προϋπογραμμή της Μουργκάνας. Πλέον είχε νυχτώσει. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τα συναισθήματα εκεί πάνω.
Ήταν λες και εμείς μέσα στο ίδιο το διάστημα. Είναι άλλωστε γνωστό ότι όσο πιο ψηλά βρίσκεσαι, τόσο πιο έντονος είναι ο ουρανός. Και τόσο πιο έντονα νιώθεις το φαινόμενο του ουράνιου θόλου. Έτσι, δηλαδή αυτό το πράγμα να σε τριγυρίζει. Όλοι οι αστερισμοί φαίνονταν καθαρά. Ο ίδιος ο γαλαξίας. Πολλοί με ρωτάνε, αυτό το πράγμα το μπορούμε να δούμε με το μάτι. Εάν πάμε στην έρημο Σαχάρα και καθίσουμε ξαπλώσουμε κάποιο και κοιτάξουμε τον ουρανό, μία ημέρα η οποία δεν θα έχει υγρασία βέβαια, και όπως ξέρετε στην έρημο Σαχάρα τριγύρω δεν υπάρχει για εκατοντάδες χιλιόμετρα φως, τότε σίγουρα θα τον δείτε. Θα δείτε ένα απίστευτο πράγμα. Αυτό λοιπόν ακριβώς το πράγμα έβλεπα εγώ πάνω στην Ουγγάνα. Βέβαια είχε στο μυαλό μου τη συγκεκριμένη λήψη, η οποία έχει σχηματιστεί από 8 φωτογραφίες. Δεξιά, όπως βλέπετε τη φωτογραφία, είναι ουσιαστικά η φωτορύπανση που έρχεται από τα Γιάννενα. Εδώ αριστερά έχει που μενίτσα. Με γυρνό μάτι αυτά είναι φακό. Με γυρνό το μάτι σας είναι φακό αυτά. Φακό. Αυτό στη μέση λέτε. Στη μέση αυτό ξέρετε και με φακό. Λοιπόν, βλέπαμε την ηγουμενίτσα, λέω με την κέρκυρα τα φώτα από πίσω της αγέλατα, ήταν ένα απίστευτο πράγμα. Οπότε ο στόχος μου ήταν να κάνω το γαλαξία όλος με πανοραμική φωτογράφηση, όπως λέμε. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτή η φωτογραφία είναι παραπάνω από 180 μοίρων, το πεδίο που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Ο γαλαξίας ουσιαστικά εκείνη τη στιγμή πέραμε ακριβώς πάνω από το κεφάλι μας, σημάδιζε μια καμάρα. Και επειδή γενικότερα έχουμε δει πολλά παραδείγματα τέτοιων φωτογραφιών και από όλους τους φωτογράφους, σκέφτηκα ότι αυτό το κενό στη μέση με κάποιο τρόπο πρέπει να καλυφθεί. Οπότε χρησιμοποίησα το φακό με το ένα χέρι. Βασικά ο γιο ήταν του γράφου, ο οποίο έκανε με τη μηχανή, αλλά του έδιναν οδηγίε. Του λέω κράτο εκεί σταθερά, μετά κίνησε τον σιγά σιγά προ τα πάνω. Και έφτασε το χέρι του μέχρι 90 μίλες. Μετά πήρε το φακό, ένα πολύ δυνατό φακό, με εμβέλεια 500 μέτρα, και το συνέχισε έτσι. Και σχηματίστηκε αυτό το πράγμα, το οποίο τελικά το όνομα σαν κυρία του Θεού, διότι μοιάζει σαν το μάτι του Θεού. Λοιπόν, το αντίκτυπο που είχε η φωτογραφία αυτή ήταν ότι αμέσως έκανε παγκόσμια αίσθηση, διότι ήταν και μια νέα τεχνική στην αστροφωτογραφία. Έγινε αφιέρωμα σε αμερικάνικο περιοδικό που είχε στο σελίδιο του Σέντ Ρόμπερτς, οι οποίοι παρουσίαζαν ουσιαστικά το πώς έγινε η όλη λήψη της φωτογραφίας αυτής. Και έπαιξε και στο Facebook σε σελίδα της NASA, στο Milky Way site. Αυτά με την είδα του Θεού. Η Αγία Παρασκευή, συμπέρδικα. Μία άλλη πολύ ωραία μέρα. Ήταν Ιούλιος του 2013, όταν την είχα βγάλει. Το θυμισμένο νησάκι το ξέρετε νομίζω όλοι. Γενικότερα όλες οι παρακτητές εκεί είναι πανέμορφες, αλλά αυτό που ήθελα είναι συγκεκριμένη εκκλησία να αποτυπώσω το γαλαξία να πέφτει ακριβώς πάνω στο εκκλησάκι. Γι' αυτό και αυτή την έχω ονομάσει στο site μου προσευχόμενο στη σκιά του γαλαξία. Έτσι, διότι ο γαλαξία ξεκινάει ουσιαστικά από την Αγία Παρασκευή. Και αυτή η κυρία είναι πολύ περίεργη, δεν το περίμενα να ξεκινάει από εκεί. Οπότε έτσι όπως είδαμε, τρεις πανοραμικές φωτογραφίες στην Κράτσα και επίσης έκανε αίσθηση στο εξωτερικό. Είχε φτάσει στις 10 καλύτερες στον κόσμο, στο 500px, ένα γνωστό site φωτογραφίας. Πάμε στο παρακάτω. Λοιπόν, εδώ κι αν υπάρχουν συναισθήματα δυνατά, το ζωδιακό φως που καταλάβαμε μαζί με τον Κώστα όταν είχαμε ανέβει στο Δημόκαστρο πάνω από τα Καραβοστάσια στην Πέμπτη. Στα πλαίσια λοιπόν του να συμπληρώσουμε τις φωτογραφίες για να γίνει η έκθεση, ενώ η φαρκή μας ήταν ουσιαστικά στραμμένη πάνω στα αρχαιολογικά ευρήματα, γύρισα το φακό μου για να βγάλω αυτή την πανέμορφη θέα που ουσιαστικά μας δίνει αριστερά τους Παρσούς και δεξιά την Πέρδικα. Την ίδια μέρα, μάλιστα, υπάρχει μέσα και η φωτογραφία του Κώστα από τον Δημόκαστρο, είχαμε απολαύσει μαζί τη σύνοδο, όπως λέμε. Είχαν έρθει δηλαδή πάρα πολύ κοντά του πλανήτη Άρη, της Αφροδίτης και της Νέας Ελλήνης. Εκείνη την ώρα λοιπόν, αυτή εδώ είναι ο Άρης και η Αφροδίτη, οι οποίοι δίνουν πάνω από τη θάλασσα. Το φεγγάρι έχει ήδη δύσει και σχηματίσει και αυτό το απίστευτο σπαθί φωτός. Αυτό το σπαθί φωτός είναι πολύ σπάνιο γενικότερα να καταγραφεί, αλλά οφείλεται στις αντανακλάσεις που κάνουν
διαθέσει το ίδιο πάνω σε μικροσωματίδια που αφήνουν μετεωρίτες, οι οποίοι συχνά περνάνε πάνω από το στερεό. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά εμένα, θα ήθελα λοιπόν να συνεχίσει ο Κώστας ο ίδιος, ναι. Πήγαινε στο... Όχι, θα πω μετά και σου. Πήγαινε λίγο στο τρίτο. Θα συνεχίσει λίγο Κώστας να δώσει κάποια πιο συγκεκριμένα στοιχεία για τα νεφελώματα τα οποία έχουμε καταγράψει και συνεχεία παρουσιάζω στους χορηγούς και θα σας κάνουμε εξελάγηση στην έκθεση. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Για όσους δεν με γνωρίζουν, ονομάζομαι Τσέκας Κωνσταντίνος. Δεν θέλω να σας κουράσω πολύ, απλά θα ήθελα λίγο να σας ταξιδέψω, να πάρω πάσα δηλαδή από τον Μιχάλη που λέει τόσο ωραία. Θα ήθελα να πω ότι από τα αρχαία χρόνια οι άνθρωποι ήταν πολύ στενά συνδεδεμένοι με τα αστέρια. Τα παρακολουθούσαν καθημερινά και καθόλου τη διάρκεια του έτους. Τα συνδέσαν άμεσα με τις εποχές του χρόνου και άρχισαν να δίνουν ονομασίες στα αστέρια αυτά. Παραδείγματος χάρη, το πιο λαμπερό αστέρι του ουρανού είναι ο Σύριος, που σημαίνει στα ελληνικά καυτός, σπιθυροβόλος. Άρχισαν να το ομαδοποιούν τα αστέρια, να φτιάχνουν τους πρώτους αστερισμούς και να φτιάχνουν μύθους γύρω από τους αστερισμούς αυτούς. Παραδείγματος χάρη, όταν βλέπανε τον αστέρα Στάχη, που είναι ο πιο φωτεινός αστέρας στον αστερισμό της Παρθένου, ξέραν ότι ήταν η εποχή ότι θα έπρεπε να σπείρουν τα χωράφια τους. Ή όταν βλέπαν τους μήνες των Πλειάδων, στον ουρανό Ανατέλη, καταλαβαίναν ότι άρχισε η εποχή των βροχών. Οπότε λογικά θα έπρεπε, το κατάλαβαν και αυτοί, ότι θα έπρεπε να βλέπουν τον ουρανό, να είναι συνδεδεμένοι στενά μεταξύ τους, μαζί του, και να πορεύονται στη ζωή με αυτούς τους αστερισμούς. Αρχίσαν να φτιάχνουν μύθους, όπως είπα, και κυρίως το κάνανε οι αρχαίοι Έλληνες, οι λαοί της Ανατολικής Μεσογείου, κυρίως οι αρχαίοι Έλληνες, οι οποίοι φτιάξαν και το λεγόμενο ζωδιακό κύκλο. Ας πούμε, ένας από τους πιο όμορφους αστερισμούς του ουρανού ήταν ο αστερισμός του Τάρα. Τον αστερισμό του Τάρα, λέει, οι αρχαίοι Έλληνες βλέπαν τον βασιλιά των Θεών Δία, ο οποίος μεταμορφώθηκε σε Τάρα για να σακινεύσει από την έλεγε και την κύψη τη. Μαζί της βέβαια, λέει, ταξίδεψε ως την Κρήτη, όπου γεννήθηκε ο σοφός και νομοθέτης Μήμας. Τόσο όμορφα ήταν φτιαγμένα τα μοτίβα τους, ώστε ακόμα να παρίστανται σε απεικονίσεις, σε φωτογραφίες, ακόμα και σε σχέδια που έχουν βρεθεί, μόνο το μισό πάνω μέρος του τάβου, διότι το άλλο μισό λέει βρισκόταν κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Τώρα, ένα από τα πιο όμορφα ανοιχτά αστικά σμήν του ουρανού και που βρίσκεται στον αστερισμό του τάβου, είναι το αστερικό σημείο στον Πλειάδο. Η γνωστή σε όλους Πούλια. Αυτή λοιπόν είναι η Πούλια. Η φωτογραφία αυτή έχει τραβηχτεί μέσα από τηλεσκόπιο, εξειδικευμένο δηλαδή εξοπλισμό, με εξειδικευμένες μηχανές, CCD λέγονται συγκεκριμένα, οι οποίες ψύχονται, κρυώνουν δηλαδή, έχουν ανεμιστηράκι και τραβάνε πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια λήψης. Η φωτογραφία αυτή, ας πούμε, είναι 3 ώρες λήψη. Δηλαδή η μηχανή μένει ανοιχτή και τραβάει 3 ώρες παρακολουθώντας τον ουρανό πάνω σε ένα ρομποτικό τηλεσκόπιο για να αποτυπώσει όλη αυτή την εφελότητα που έχουν τα αστέρια γύρω-γύρω την μπλε. Παρατηρώντας είτε από μέσα από ένα τηλεσκόπιο είτε από κι άλλα, δεν θα δείτε αυτή την εφελότητα. Δεν μπορεί να φανεί, το μάτι δεν μπορεί να τη δει. Μόνο μια φωτογραφική μηχανή εξειδικευμένη, η οποία θα τραβάει φορτώνια συνεχώς τα οποία έρχονται από το σύμπαν και καταγράφονται στον αισθητήρα της μηχανής. Στην πραγματικότητα, οι αρχαίοι Έλληνες βλέπανε τις 7 νύμφες των βουνών, τις χώρες του Άκλαδα και τις Πλειώνης στο συγκεκριμένο σπίτι. Επιστημονικά πρόκειται απλά για νεαρά καυτά άστρα που είναι γεννημένα περίπου εδώ και 50 εκατομμύρια χρόνια, είναι στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους με βαρυτικές δυνάμεις, ονομάζεται ανοιχτό αστικός μήνος, και το πιο φωτεινό αστέρι από αυτά είναι το μεσαίο κόσμο τη αγορά. Η ποσότητα ανεφελώματο που υπάρχει εκεί είναι ικανή να γεννήσει έως και εκατομμύρια καινούριου αστέρια. Τα αστέρια που γεννιούνται και που δεν φαίνονται στην φωτογραφία είναι κρυμμένα πίσω από αυτό το ανεφέλωμα. Εκπέμπουν τεράστιες ποσότητες περιόδου ακτινοβολία μέσα στο ανεφέλωμα και στα αστέρια που υπάρχουν γύρω-γύρω και ξεκινάνε πυρηνικές αλυσίδες, πυρηνικές αντιδράσεις, εκρήξεις και εμφανίζεται σε εμάς έρχεται την μορφή φωτονίων
το χρώμα αυτό. Τώρα παρακάτω, διόγραμμα. Το νεφέρμα της ροζέτας. Το νεφέρμα της ροζέτας είναι ένα νεφέρμα το οποίο βρίσκεται σε ένα πολύ αμυγό αστερισμό, ο οποίος λέγεται αστερισμός του Μονόκερ. Και γι' αυτό οι αρχαίοι, ας πούμε, δώσαν την ονομασία αυτή Μονόκερ, γιατί σύμφωνα με τη μυθολογία, ο Μονόκερος ήταν ένα ζώο, ας πούμε, το οποίο ήταν σπάνιο με τον Δύση, και ότι κάποτε ίσως υπήρξε. Έτσι ακριβώς είναι και αυτός ο αστερισμός. Πρέπει να προσπαθήσει πάρα πολύ για να τον εντοπίσει στον ουρανό. Δηλαδή πρέπει να έχει διαβάσει, να γνωρίσει πότε θα τον δει, να πα σε πολύ σκοτεινό ουρανό και να μπορέσει να τον δει. Μέσα σε αυτό ακριβώς τον αστερισμό υπάρχει αυτό το όμορφο νεφέλωμα, που και αυτό στην πραγματικότητα είναι ένα μερευτήριο αστέρων. Και εκεί κυλιούνται πάρα πολλοί αστέρες. Τώρα, αυτή η φωτογραφία είναι μία από τις φωτογραφίες στις οποίες όλοι οι εραστέχνες αστρονόμοι ξεκινάνε να φωτογραφίζουν το διάστημα. Πρόκειται για ένα σκοτεινό νεφέλωμα, ονομάζεται το νεφέλωμα της κεφαλής του ύπνου. Αν δείτε ακριβώς τη μέση της φωτογραφίας, αυτό το μαύρο φόρτο που μοιάζει όντως με κεφαλή του ύπνου, είναι ένα σκοτεινό νεφέλωμα στην πραγματικότητα, το οποίο στην πραγματικότητα δεν θα έπρεπε να φαίνεται, αλλά τυχαίνει κοντά του να είναι άλλα νεφελώματα εκπομπής, πολύ φωτεινά, και προβάλλεται σαν φόρτο πάνω σε αυτά. Δηλαδή στην πραγματικότητα δεν θα έπρεπε να φαίνεται, αλλά επειδή είναι πολύ φωτεινά τα γύρω του μέρη, βγαίνει μπροστά, εμφανίζεται μπροστά σε κάθε φωτογραφία. Θα ήθελα να τονίσω ότι στην πρώτη φωτογραφία των Πλειάδων, η οποία πριν λίγες μέρες, σε αυτήν εδώ τη συγκεκριμένη, πριν λίγες μέρες κοινοποιήθηκε, τη στείλαμε μαζί με τον Γιώργο σε κάποιες σελίδες, οι οποίες είναι παγκοσμίως γνωστές, κοινοποιήθηκε και μάλιστα έτρεξε πάρα πολύ, είδε πάρα πολύς κόσμος. Είναι για μας μεγάλη επιτυχία γιατί εισάγουμε καινούργιες τεχνικές στην φωτογράφηση και προσπαθούμε και να ακολουθήσουμε και άλλους φωτογράφους οι οποίοι έχουν τεράστια budget και χρησιμοποιούν ακόμα καλύτερα μηχανήματα για να τα αποτυπώσουν. Θα ήθελα επίσης να πω ότι με τον Γιώργο προσπαθούμε πάντα και σε κάθε μας έκθεση να βάζουμε καινούργια πράγματα και να προσπαθούμε να προχωράμε κι εμείς, να γινόμαστε καλύτεροι, αλλά να δώσουμε και το ερέθισμα σε όσους θέλουν να ασχοληθούν, κυρίως νέα παιδιά. Ένα ερέθισμα το οποίο δυστυχώς εγώ προσωπικά που μου άρεσε πολύ η εραστική αστρονομία δεν το είχα, δεν μπόρεσα σαν μαθητής να κάποιος να δώσει το ερέθισμα αυτό, να μπορέσω να συνεχίσω. Προσπαθούμε να δίνουμε ερεθίσματα στα νέα τα παιδιά και σε όσους ανθρώπους θέλουν να συνεχίσουν. Θα τελειώσω με αυτή τη φωτογραφία για να δείξω ακριβώς σε τι πράγμα, πού ακριβώς ζούμε, πού είμαστε τοποθετημένοι μέσα στο σύμπαν. Αυτός ο γαλαξίας είναι ο γαλαξίας Ανδρομέδας. Είναι ο κοντινότερος γαλαξίας σε εμάς. Αν κάποιος αυτή τη στιγμή βρισκόταν στο γαλαξία της Ανδρομέδας και τράβηγε μια φωτογραφία προς τα δω, θα έπαιζε ακριβώς αυτό το ίδιο πράγμα. Είναι ένας δίδυμος γαλαξίας δικός μας. Είναι ο γείτονάς μας, αν μπορούμε να το πούμε, ο οποίος δεν βρίσκεται πολύ μακριά, περίπου στα 2,5 εκατομμύρια έτη φωτός, μακριά από εμάς. Με λίγα λόγια, ταξιδεύοντας με την ταχύτητα του φωτός, θέλεις 2,5 εκατομμύρια χρόνια για να πας εκεί. Και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Το φως ταξιδεύει με την ιδιωτική ταχύτητα των 300.000 χιλιόμετρων το δευτερόλεπτο. Με λίγα λόγια, το φως τρέχει από εκεί, ξεκινάει τώρα και κάνει 2,5 εκατομμύρια χρόνια να έρθει σε εμάς, τρέχοντας με αυτή την ιδιωτική ταχύτητα. Για να το κάνω πιο απλό, θα πω το εξής. Ότι η απόσταση της γης από τον ήλιο μας, το άστρο που μπορούμε αυτή τη στιγμή έξω να δούμε και να το κοιτάξουμε, είναι μια αστρονομική μονάδα. 150 εκατομμύρια έτη φωτός. 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Το φως τρέχει με 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Αν διαιρέσει αυτό το ποσό, βλέπεις ότι η απόσταση του φωτός από τον ήλιο εδώ είναι 8,3 λεπτά. Με λίγα λόγια, αν βγω έξω και κοιτάξω τον ήλιο, θα είναι σαν να κοίταξα τον ήλιο 8,3 λεπτά πριν. Με λίγα λόγια, κοίταξα το παρελθόν. Κοίταξα τον ήλιο όπως ήταν 8 λεπτά πριν. Με λίγα λόγια, κάθε πράγμα που κοιτάμε στον ουρανό τη νύχτα είναι σαν να κοιτάμε το παρελθόν. Ο συγκεκριμένος γαλαξίας βρίσκεται 2,5 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά. Ο φως δηλαδή από εκεί όταν τον αποτύπωσα είχε κάνει να έρθει στο φως της μηχανίζου του εισιτήρα 2,5 εκατομμύρια χρόνια. Ναι, ακριβώς το δεινοσαύρο. Τέλος, θα ήθελα να πω πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ στον φίλο μου και στον Γιώργο, διότι
Ένα μεγάλο μέρος από τις τεχνικές και από ό,τι έχω φωτογραφίσει με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Δεν θα μπορούσα χωρίς αυτό να φτάσω σε αυτό το σημείο. Και βασικά, όπως είπε και αυτός, πάντα έλεγα μέχρι να τον γνωρίσω, δεν θα βάλω έναν τρελό να κάνει αυτό που κάνω και εγώ. Στο πρόσωπο του Γιώργου τον βρήκα τελικά και πιστεύω και εύχομαι να είμαστε καλά και να συνεχίσουμε αυτό το ταξίδι όσο ζούμε. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, μπορούμε να σας απαντήσουμε, αν έχετε κάποια απορία. Ξέρω ότι ίσως ήταν λίγο μαζεμένα όλα και να σας πούμε για τους υπολείπους μας. Κάποια απορία κάποιος. Μην τρεμάστε. Σίγουρα θα υπάρχουν. Οι αρχαίοι Έλληνες με τι οργάνωτα πρέπει. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν ένα πάρα πολύ μεγάλο προνόμιο, το συζητάγαμε και με τον Γιώργο πριν. Δεν υπήρχε καθόλου φωτορύπανση. Βλέπανε τεράστιες λεπτομέρειες στο γαλαξία, που τώρα δεν μπορεί να δει με αυτό το κομμάτι λόγω της τεράστιας ποσότητας φωτός που υπάρχει στον πόλεμο τέλος πάντων και όλα αυτά. Και βλέπανε λεπτομέρειες και αστικά σμήνια, ας πούμε, και κάποια νεφελώματα τα οποία φαίνονται με κοινό μάτι, δεν μπορούν να δουν χρώμα, βλέπανε δηλαδή, ξέραν που βρίσκονται, αλλά δεν μπορούσαν να αποτυπώσουν και να δουν ακριβώς συγκεκριμένα πράγματα. Παρεμπιπτόντως, ο Γαλαξίας Ανδρομέδας πριν φαινόταν σε μια φωτογραφία του Γιώργου απλά με ένα μικρό φακό. Δηλαδή, αν ξέρεις που να δεις, σε ένα σκοτεινό ουρανό θα το δεις. Θα δεις τι στίγμα είναι αυτό εκεί. Οι αρχαίοι Έλληνες όντως γνωρίζαν αυτά τα στίγματα ότι ήταν κάτι διαφορετικό από αυτά που βλέπαν στον ουρανό. Όπως και να ανακαλύψουν τους πλανήτες. Οι πλανήτες βλέπαν ότι κάποια αστέρια ανάμεσα σε κάποια άλλα κινούνταν. Γιατί αυτά κινούνται, γι' αυτό ονομάζονται πλανήτες, γιατί πλανώνται σε σχέση με τα άλλα αστέρια που είναι απλανείς αστέρες. Δεν κινούνται καθόλου. Οπότε κατάλαβαν ότι κάτι διαφορετικό συμβαίνει με αυτά τα αστέρια. Και ήταν όντως οι πλανήτες. Κάποια άλλη απορία. Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα. Φυσικά να ευχαριστήσω όλους εσάς που είστε εδώ σήμερα. Είστε για μας μεγάλη συμπαράσταση και κουράγιο και μόνο που βρίσκεστε εδώ. Μαζί με τον Κώστα, ο οποίος μου έδωσε αστρονομικές γνώσεις, πάρα πολλές, διότι η έκταση των αγώνων δεν ξέρω τι έπρεπε. Λέει αυτό είναι οι πλειάδες, ας πούμε, αυτή είναι η μεγάλη άποψη κλπ. Σε αυτόν δηλαδή οφείλω τις γνώσεις μου που έχω όσον αφορά τους αστερισμούς και είναι συνέχεια ενασχόληση, ας πούμε, με αυτά. Να ευχαριστήσω όλους εσάς, κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε που ήρθατε, Δημοτικό Συμβούλιο Δημοφιλιατών. Να ευχαριστήσουμε φυσικά τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πλαισίου για την τιμή που μας έκανε να παρευρεθεί η έκθεσή μας αυτή την υπέροχη πραγματικά αίθουσα, η οποία έχει τις προδιαγραφές για έκθεση. Και καλή μας δύναμη τώρα, διότι το καλοκαίρι έρχονται πολλά δύσκολα. Θα είμαστε όλοι την ώρα έξω το βράδυ. Γιατί έτοιμαστε να έκθεση. Θα μας βοηθήσουμε. Το πειραματόμαστε, θα είμαστε έξω, να ετοιμάσουμε τα έκθεση. Και από τώρα λέω στη γυναίκα μου κουράγιο, γιατί έκανε πολύ κουράγιο τώρα. Φαντάστε τώρα να με είχατε άντρα, ας πούμε. Και θα λέγατε, πού είναι τα διάβατα, 4 ώρα πήγε. Στο τάδε που θα γυρίσει, θα πιστέψει, θα άρχισε. Πραγματικά θα άρχισε πολλά. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω, θα πιστεύω λίγα παραπάνω, θα το έχει συνηθίσει. Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Σας παρουσιάζουμε φυσικά και ευχαριστούμε πάρα πολύ στους χωρικούς, το ξένο, το σκάλμα. Μπαίνω σαν τον Ισοκριό, τέτα καφέ, ηλεκτρονίκη του Πολέτα, σαν τη σκάφη του Τζόρι Ιωάννη, σαράι καφέ στου πιάτε, ξούρα Ελένη Κομό, συναντάνια πιάτε, η οικογένεια του Πολέτα και την Διαμψηλσία, ξένο Λαβενή και φυσικά του χωρισμού επικοινωνία του Πλανήτη Θεσσαλονίκη, το Θεστρό, το Γιάντζιά, το Βέλα και το Περιοδικό Στέλνο. Να είστε καλά, θα είμαστε διαθέσιμοι να μα κάνουμε ξενάγηση και να συζητήσουμε οποιαδήποτε άλλη φορά.